Θα μείνουμε φυσικά στην πολιτική επικαιρότητα και θα έρθουμε να επικοινωνήσουμε με τη βοήθεια του διαδικτύου με τον κύριο Θωμά Καλοκύρη, υποψήφιος ευρωβουλευτής με την Ελληνική Λύση, τον οποίο και καλησπερίζουμε. Καλησπέρα σας, κύριε Καλοκύρη. Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Και εκτιμούμε ότι σας έχουμε μαζί μας τις τελευταίες ημέρες. Είναι οι τελευταίες δύο εβδομάδες η τελική ευθεία. Να υπενθυμίσω, εντάχει δικηγόρος στο επάγγελμα από την Βέρεια, εάν δεν κάνω λάθος η καταγωγή σας. Έτσι. Θα έρθουμε στα προσωπικά, στους λόγους της δικής συμμετοχής σε ευρωεκλογές. Θέλω να ξεκινήσουμε από τη γενική εικόνα. Αντιλαμβάνομαι μία ανησυχία της κυβέρνησης για την ελληνική λύση, για την δυναμική που έχει δημιουργήσει κυρίως στην Βόρεια Ελλάδα. Αυτό το καταλαβαίνει κανείς και από τις διαρροές των φιλικό τύπο της κυβέρνησης, αλλά και από τις δηλώσεις κορυφαίων στελεχών που γίνεται συνεχώς αναφορά σε εσάς. Ερώτηση πρώτη, εσείς αντιλαμβάνεστε τη δυναμική αυτή από τις επαφές σας, μια δυναμική του κόμματός σας? Και δεύτερο, για να καταλάβουμε ακριβώς πού κινείστε, αποδέχεστε τον όρο ακροδεξιά που σας χαρακτηρίζουν κυβερνητικά στελέχη συχνά? Πολύ ωραία θέματα θέσατε. Όντως, η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή θεωρεί ότι η Ελληνική Λύση και ο Κυριάκος Βελόπουλος είναι ο μεγάλος αντίπαλος και δικαίως το θεωρεί αυτό, γιατί δημοσκοπικά τουλάχιστον φαίνεται να υπάρχει πολύ μεγάλη άνδρος ελληνικής λύσης. Από όλες τις επαφές μου σε όλη την Ελλάδα κατά την προεκλογική περίοδο, διαπίστωσα ότι υπάρχει μια δυναμική και μια μεγάλη ανταπόκριση, και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο Κυριάκος Βελόπουλος ήταν ουσιαστικά η αξιωματική αντιπολίτευση που έλειπε από τη χώρα όλο αυτό το διάστημα, ενώ ταυτόχρονα είχε πάντα προτάσει και επιχειρήματα, και αυτό πιστεύω ότι ο κόσμος επιβεβαιώνει. Σε δεύτερο βαθμό, βέβαια, μεγάλο ρόλο παίζει και η απογοήτευση γενικότερα προς την κυβερνητική πολιτική, με αποτέλεσμα η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή να βρίσκεται σε ένα πανικό, γιατί χάνει ψηφοφόρους από παντού, όχι μόνο προς εμάς, προς όλα τα κόμματα. Αναφορικά με τον όρο ακροδεξιά, να σας πω ότι καταρχήν δεν τον καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς σημαίνει αυτό, έτσι όπως έχει καταντήσει να συμβαίνει. Ο διαχωρισμός είναι παροχημένος. Δεν είμαστε ακροδεξί, αγαπάμε την Ελλάδα, έχουμε μια εθνοκεντρική πολιτική, σε κάθε περίπτωση αγαπάμε τη δημοκρατία, μέσα από τον κοινοβουλευτισμό ασκούμε τα καθήκοντά μας στο κοινοβούλιο 5 χρόνια και στη Βουλή από τα 19 επίσης, με συνέπεια και σοβαρότητα και επιχειρήματα. Επομένως, είναι ένας κανονισμός ο οποίος είναι άδικος, γιατί καταρχήν δεν έχει πραγματική σημασία. Αν δίναμε ένα χαρακτηρισμό στην ευρωπαϊκή του διάσταση, θα λέγαμε ότι ανήκουμε στο συντηρητικό χώρο. Η εβδομάδα μας είναι Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές. Το ECR. Σωστά, το οποίο λέει με λίγα λόγια: θέλουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θέλουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση πιο αποτελεσματική, με λιγότερους κανόνες και μεγαλύτερη αυτονομία στα κράτη να μπορούν να αποφασίζουν για ζητήματα που τα αφορούν. Επειδή ψηφίζουμε για ευρωεκλογές σε δύο εβδομάδες, τι ψηφίζει κανείς στέλνοντας την ψήφο του σε εσάς? Τι δεσμεύεστε να κάνετε στο Ευρωκοινοβούλιο, γιατί στο τέλος της ημέρας, πέρα από το αν θα έχει δημοσκοπικό χαρακτήρα η εκλογική διαδικασία και το αποτέλεσμα αυτής, αυτό που θα κρίνει είναι τους εκπροσώπους μας στο Ευρωκοινοβούλιο. Με την συμμετοχή των ευρωβουλευτών του δικού σας κόμματος, τι δεσμεύεστε να έχουν οι πολίτες την επομένη? Πολύ σωστά το θέσατε. Δεν είναι παιχνίδι οι ευρωεκλογές, ούτε δημοσκόπηση. Είναι πολύ σοβαρό το να στείλουμε 21 μόλις Έλληνες 705 ευρωβουλευτές να υπερασπιστούν εθνικά συμφέροντα. Είναι πάρα πολύ σοβαρή η εκλογική αναμέτρηση και πρέπει να την πάρουμε πολύ σοβαρά. Η ελληνική λύση σας δεσμεύεται να συνεχίσει το έργο που ήδη ξεκίνησε. Είμαστε στο Ευρωκοινοβούλιο ήδη 5 χρόνια, έχοντας εκλέξει έναν ευρωβουλευτή. Θέλουμε λοιπόν να μεγαλώσει η ομάδα, να βγάλουμε και τέσσερις και τέσσερις και όσοι δύναμη μας δώσουν οι πολίτες για να συνεχίσουμε αυτό το έργο. Τώρα, ποιο είναι αυτό το έργο? Θα το τοποθετήσω καταρχήν στην ευρωπαϊκή του διάσταση, γιατί μιλάμε για Ευρωβουλή. Στην Ευρωβουλή, εμείς υπερασπιζόμαστε τα ελληνικά συμφέροντα όταν αφορά τους αγρότες. Δηλαδή, ήμασταν ενάντια στη νέα ΚΑΠ, η νέα κοινή αγροτική πολιτική, η οποία επιβάλλει κάποιους παράλογους κανόνες στους αγρότες μας. Υπερασπιστήκαμε τα ελληνικά συμφέροντα όταν αφορούσε γενικότερα τους εμπόρους, τους Έλληνες και τους βιοτέχνες και τους βιομηχανούς και όλη την παραγωγική, τους παραγωγικούς φορείς της χώρας, γιατί αυτοί οι παράλογοι κανόνες λοιπόν μειώνουν την ανταγωνιστικότητα. Ζητήσαμε να προστατευτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα συνεπώς από τα προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες και δεν τηρούν αυτά τα αυστηρά πρότυπα, ώστε να μην δημιουργεί τα θέματα στον ανταγωνισμό. Ήμασταν εκεί στα εθνικά θέματα. Όποτε προέκυψε ζήτημα που αφορούσε χρηματοδοτικά προγράμματα προς την Τουρκία, τα Σκόπια και την Αλβανία, ήμασταν εκεί και θέταμε
τις επιφυλάξεις μας. Λέγαμε δηλαδή ότι να μην δοθεί χρηματοδότηση μέχρι να λυθούν αυτά και αυτά και αυτά. Δηλαδή μια αποφασιστική πολιτική στα εθνικά μας θέματα την οποία σκοπεύουμε να συνεχίσουμε. Το ζήτημα της ενέργειας είναι ψηλά και στο Ευρωκοινοβούλιο είναι επίσης σημαντικό, γιατί υπάρχει, ξέρετε, μια πράσινη συμφωνία αυτή τη στιγμή που υποχρεώνει τις χώρες να χάνουν παραγωγικούς πόρους, όπως είδαμε στην Μακεδονία, στην Δυτική, να συμβαίνει με το λιγνίτι και τα πολυτιμοποίηση. Και εκεί λοιπόν ήμασταν εμείς που λέγαμε ότι δώστε χρόνο στις κοινωνίες να προσαρμοστούν και αν μη τι άλλο, αν έχει σκοπό να σταματήσετε αυτές τις δραστηριότητες, που να βρούμε εναλλακτικές που και να παράγουν ενέργεια αλλά και να δίνουν και δουλειά στους ανθρώπους. Πολλές λοιπόν οι πολιτικές του Ευρωκοινοβουλίου που αφορούν τη χώρα μας, όσο και δεν το καταλαβαίνουμε, η ελληνική λύση έχει τη λογική του στο Ευρωκοινοβούλιο να πει ότι όταν κάτι είναι καλό για την Ελλάδα, το στηρίζουμε. Όταν κάτι δεν είναι, δεν το στηρίζουμε. Αυτό φυσικά έχει να κάνει και με πώς το βλέπουμε εμείς το καλό και το κακό. Εμείς έχουμε μια εθνοκεντρική πολιτική, θεωρούμε το εθνικό συμφέρον ότι είναι πιο σημαντικό και δεν λειτουργούμε κομματικά. Δηλαδή δεν θα πούμε ότι εκεί πρέπει να είμαστε μεταξύ μας να μαλώνουμε 21, να το πω απλά. 21 πρέπει να είμαστε ενωμένοι όποιοι και να είναι αυτοί, γιατί μαζί έχουμε να κάνουμε ένα κοινό έργο να υπερασπιστούμε την Ελλάδα τελικά σε ένα Ευρωκοινοβούλιο που είναι χαοτικό και είμαστε πάρα πολύ λίγοι για να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Έρχομαι στην ειδικότητά σας. Πολλά λέγονται για την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα. Υπήρχε η ευρωπαϊκή καταδίκη, έμεσα το αναφέρω αυτό, μέσω αυτού του ψηφίσματος. Έχει γνωστοποιηθεί το πρόστιμο στο Υπουργείο για την διαρροή των emails. Δύο ερωτήματα προκύπτουν από αυτό. Εάν τίθεται θέμα για την ασφάλεια του τρόπου διεξαγωγής των εκλογών, κατά τη γνώμη σας, αν έχει ήδη αλλοιωθεί η διαδικασία με τα όσα προηγήθηκαν, αν πραγματικά υπάρχει πρόβλημα με το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Ότι υπάρχει πρόβλημα με το κράτος δικαίου ξεκινάει από το πολύ απλό. Ο κόσμος, οι πολίτες δεν εμπιστεύονται πλέον τη δικαιοσύνη. Το κράτος δικαίου έχει πληγεί ανεπανόρθωτα. Σε αυτό ευθύνεται η κυβερνητική πολιτική τα τελευταία χρόνια. Φταίει το μάτι, φταίνε τα τέμπη, φταίνε οι απευθείας αναθέσεις, οι μίζες και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας και το ξέρουμε όλοι και πλέον το λένε και ανοιχτά και δεν υπάρχει ούτε καν τα προσχήματα δεν κρατάμε. Οι Ευρωπαίοι φυσικά με το ψήφισμα δεν είναι νομικά δεσμευτικό. Είναι μια έκθεση που αποτυπώνει μια κατάσταση. Και είναι πραγματικά πολύ ανησυχητικό το τι συμβαίνει, γιατί μιλάει η έκθεση αυτή και για καταπίεση στην ελευθερία του λόγου. Ότι δηλαδή υπάρχει ολιγοπόλιο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αναφέρομαι στα μεγάλα προφανώς και όχι στα περιφερειακά, και εκεί προβάλλονται συγκεκριμένες θέσεις στρατευμένες πλέον. Άρα όλα αυτά είναι πολύ ανησυχητικά. Μου θέσατε και ένα δεύτερο σκέλος. Για το θέμα της ασφάλειας διεξαγωγής των εκλογών, της εκλογικής διαδικασίας, κάποιοι θεωρούν ότι έχει ήδη πληγεί το κύρος των εκλογών από την υπόθεση των emails. Αυτή η υπόθεση ήταν τραγική. Δεν καταλαβαίνω γιατί να πληρώσει το Υπουργείο, εμείς δηλαδή, το πρόστιμο. Θα πρέπει να το πληρώσουν οι ηθήνοντες. Η παρέτηση δεν μου λέει τίποτα. Αυτοί που φταίνε και η ευρωβουλεύτρια και αυτοί οι οποίοι ήταν στο Υπουργείο και δώσαν τα mail, αυτοί είναι που πρέπει να πληρώσουν το πρόστιμο και το κράτος έχει ευθύνη νομική, αν το πληρώσει, να τα ζητήσει από αυτούς. Και πρέπει να το κάνει. Γιατί δεν μπορούμε να πληρώνουμε εμείς αυτά που κάνουν τα εγκλήματα που κάνουν άλλοι. Τώρα για την εκλογική διαδικασία, θα αποτρέψω τον κόσμο να εμπιστευτεί την διαδικασία, γιατί δεν έχουμε άλλη επιλογή. Εμείς όμως είχαμε πολλές επιφυλάξεις. Ζητήσαμε τη διαγραφή των νεκρών από τους καταλόγους. Μετά ήρθε το θέμα της επιστολικής. Είπαμε ναι, μεν επιστολική, αλλά να βάλουμε κάποιους κανόνες. Εκεί στη διακομματική ζητήσαμε έλεγχο όταν ανοίγονται. Να έχουμε εκπροσώπους όταν ανοίγονται οι επιστολές. Αυτό το δέχτηκαν όλα τα κόμματα. Αλλά άλλα πράγματα που ζητήσαμε δεν τα δέχτηκαν. Δηλαδή, η μετάδοση των αποτελεσμάτων και η συλλογή γίνεται αποκλειστικά από μια ιδιωτική εταιρεία, τη Singular Logic, η οποία ιδιωτική εταιρεία έχει διαπλεκόμενα συμφέροντα με την κυβέρνηση και αυτό από μόνο του δημιουργεί αμφιβολίες. Η αμφιβολία αυτή δεν πρέπει να υπάρχει σε μια εκλογική διαδικασία. Δεν πρέπει να υπάρχει. Είναι πληγή για τη δημοκρατία και είναι επιλογή της κυβέρνησης να κάνει με αυτόν τον τρόπο τις εκλογές, ενώ θα μπορούσε να μας ακούσει και να βάλει δικλείδες ασφαλείας επιπλέον, ώστε να μην υπάρχει παραμικρή πλέον αμφιβολία. Θα σας θέσω το θέμα της αποχής σε λίγο, γιατί πολλοί θεωρούν ότι θα είναι καθοριστικό παράγοντας του εκλογικού αποτελέσματος η αποχή, την οποία περιμένουν πολλοί. Σε λίγο όμως αυτό, πρώτα απ' όλα να έρθω σε εσάς, νέος επιτυχημένος επαγγελματίας. Είναι βιοποριστική η επιλογή συμμετοχής στις ευρωεκλογές και διεκδίκησης μιας έδρας στο Ευρωκοινοβούλιο? Εγώ, όπως είπατε στην αρχή, μεγάλωσα στη Βέρεια, δικηγόρο πλέον Θεσσαλονίκη, Αθήνα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Όχι μόνο δεν είναι βιοποριστική, είναι για την καριέρα μου ένα πολύ πολύ κακό μου κάνει αυτή τη στιγμή το να πολιτεύομαι στη συγκεκριμένη στιγμή της αντιδρομίας μου και μάλιστα σε ένα τόσο μεγάλο διαδικασία όπως είναι οι ευρωεκλογές που είναι όλη η Ελλάδα. Θεωρώ όμως ότι είναι καθήκον όλων να προσφέρουμε. Θεωρώ επίσης ότι είναι καλό ο πολιτικός να εργάζεται. Δηλαδή θέλω και εγώ να έχω την εργασία μου για δύο λόγους. Πρώτον,
για να μην εξαρτώμαι ούτε εγώ ούτε κανένας πολιτικός οικονομικά από το μισθό του πολιτικού. Και επίσης, γιατί η πολιτική δεν είναι για πάντα. Δημοκρατία έχουμε. Κάποιος εκλέγεται σήμερα, αλλά δεν εκλέγεται. Δεν είναι επάγγελμα που το κάνεις μια ζωή, μπαίνεις και δεν βγαίνεις ποτέ. Μπορεί μετά να πρέπει να ξαναγυρίσεις τη δουλειά σου και έτσι δεν είναι αντισυλλογικό. Οι πολίτες λοιπόν, οι οποίοι αναζητούν, θέτουν υποψηφιότητα, θεωρώ ότι είναι σημαντικό να εργάζονται για να είναι ανεξάρτητοι και να μην εξαρτάται όλη τη ζωή από την εκλογή. Γιατί αν εξαρτάσαι μόνο από την εκλογή σου, τότε δεν κοιτάς τόσο το κοινό καλό, αλλά κοιτάς άλλα πράγματα. Το ζήτημα σε αυτές τις εκλογές, πέρα από το τι θα επιλέξει κανείς, είναι αν θα επιλέξει να ψηφίσει, να κατέλθει στην κάλπη. Κάποιοι θεωρούν ότι στις εθνικές εκλογές, όπου επίσης υπήρχε μεγάλη αποχή, η αποχή έδωσε το 41% στη Νέα Δημοκρατία, ότι δηλαδή διαμόρφωσε έτσι τις ισορροπίες. Τι θα λέγατε σε κάποιον ο οποίος σας λέει ότι η Ευρώπη βρίσκεται μακριά, δεν θα με επηρεάσει άμεσα το αποτέλεσμα της εκλογικής διαδικασίας, δεν θα πάω να ψηφίσω? Πιστεύω και όποιος είδε, άκουσε αυτή την ολιγόλεπτη συζήτηση που έχουμε, καταλαβαίνει πόσο σημαντικές είναι οι ευρωεκλογές. Το 70% των αποφάσεων λαμβάνονται εκεί. Και έχουμε πολύ, πολύ λίγους ευρωβουλευτές, στους 721. Πολύ σημαντικές εκλογές. Πρέπει να πάμε να ψηφίσουμε. Η αποχή είναι κάτι θλιβερό για το πολίτευμα. Στην αποχή οδήγησαν τους Έλληνες η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση αυτή. Λόγω της απογοήτευσης τους οδήγησε στην αποχή. Είναι θλιβερό. Αυτό που λέω σε όλους και στον εαυτό μου δηλαδή ακόμα είναι ότι αν δεν συμμετέχω, δεν ενημερώνομαι και δεν ψηφίζω, αφήνω πρώτα απ' όλα άλλους να αποφασίζουν και δεύτερον είναι σαν να επιβραβεύω αυτούς τους οποίους δεν θέλω να ψηφίσω. Η ψήφος δηλαδή είναι το βασικότερο δικαίωμα που έχουμε. Δυστυχώς στη δημοκρατία μας δεν έχουμε τόσα δικαιώματα ως πολίτες όσα θα έπρεπε να έχουμε. Θέλουμε να ενισχύσουμε την άμεση δημοκρατία και τους θεσμούς αυτούς. Αυτή τη στιγμή το κυριότερο που έχουμε είναι η ψήφος. Και αν δεν τα ασκήσουμε αυτό, τότε δυστυχώς υπάρχει πρόβλημα πολιτιακό. Μάλιστα. Κύριε Καλοκύρη, θέλω να σας δεσμεύσω από αέρος να βρούμε λίγο χρόνο να τα ξαναπούμε μία φορά ακόμα πριν τη λήξη προεκλογικής περίοδου. Έχει ενδιαφέρον συζήτηση μαζί σας. Προς το παρόν, ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο σας. Εύχομαι καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Γεια σας.